Βρισκόμαστε στην οδό Ζησιμοπούλου 9, στο κέντρο της Γλυφάδας. Πάμε να γνωρίσουμε το Άργης, τη νέα πρόταση στην πόλη. Κύριε Παπαργυρόπουλε, φέτος του Αγίου Βαλεντίνου επανέρχεσαι στην νυχτερινή διασκέδαση με μια νέα πρόταση. Και χαρακτηριστική ημέρα, έτσι. Είναι η μέρα των ερωτευμένων. Ναι, πράγματι. Από μια εμπειρία ετών κάθισα και σκέφτηκα πάρα πολύ και έχω μια πρόταση που νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλή. Και αυτό τι είναι. Προσπαθώ να ένα κλαπ, όσο είναι το κλασικό το κλαπ, μέσα σε αυτό το κλαπ λοιπόν να παιχτούν ελληνικά τραγούδια, όλα επιτυχίες της εποχής και αν θες και 60s και 90s, όλα αυτά θα τα παίξουμε με άλλο τρόπο, σε συνδυασμό DJ με ένα καταπληκτικό μαέστρο που έχω σαν καλλιτεχνικό διευθυντή που την ξέρει πάρα πολύ καλά αυτή τη συνταγή, το Στέλιο το Μαρί. Πρόκειται για ένα χώρο που έχει αγαπηθεί από την Αθήνα, ναι, και τα Νότια Προάστια. Είναι ένας χώρος που παλιότερα δούλευε σαν γκαλέα, που το ξέρουν όλοι. Και τώρα, μετά από κάποια χρόνια που ήταν κλειστό, τον πήρα εγώ, τον αναμόρφωσα όλο αυτό το χώρο και προσθέτω την ελληνική μουσική. Έχω εκτός από το μαέστρο τα μουσικά όργανα, έχω 3 καταπληκτικά παιδιά, φωνάρες, αλλά και μορφόπεδα. Ποιοι είναι? Είναι ο Κώστας ο Κλάβας, είναι η Αλεξία η Μιχαήλ και η Μαρία η Καπλανίδη. Είναι φωνάρες, είναι νέα παιδιά που πιστεύω ότι στο μέλλον θα διακριθούν και θα πάνε πολύ καλά. Μετά από μεγάλη επιλογή με το μαέστρο τους επιλέξαμε και τους εύχομαι για καλή επιτυχία. Εγώ ό,τι ήθελα να κάνω μέχρι τώρα σαν επιχειρηματίας, τα έδωσα. Τώρα από εδώ και πέρα την ευθύνη και τη σκυτάλη την παίρνουν τα παιδιά, οι οποίοι είμαι σίγουρος ότι θα κάνουν τον κόσμο να διασκεδάσει. Να χορέψει, να ακούσει, να διασκεδάσει, να περνάμε όλοι καλά. Αυτή την Παρασκευή, λοιπόν, ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τους νέους αυτούς τραγουδιστές. Τι μουσική θα ακούμε εδώ στο Άργης? Η μουσική στο μεγάλο ποσοστό είναι ελληνικά. Είναι το live αυτό που θα κάνει ο μαέστρος με τα παιδιά. Παράλληλα από αυτό θα παίξουμε όλα τα σουξέ. Και της εποχής και παλιότερα λέμε, αλλά θα παίξουμε και ξένα τραγούδια. Και μοντέρνα και τα κλασικά. Ναι, γιατί πέραν των άλλων έχουμε και ένα μπαλέτο, το οποίο θα χορογραφήσει ορισμένα τραγούδια και ξένα και ελληνικά, να έχει μια ποικιλία το πρόγραμμα όλων, να μην μπορεί να πλήξει ο κόσμος. Δηλαδή και το χορό θα παρακολουθεί και τη μουσική και θα μπορεί να χορεύει. Είναι μια συνταγή που νομίζω ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή, γιατί βέβαια οι φίρμες είναι φίρμες. Και πας να ακούς τη φίρμα που σου αρέσει και την ακούς και ακούς αποκλειστικά να τραγουδήσει, και αν έχει και δεύτερη φίρμα, ακούς και τη δεύτερη. Και περιορισμένα τραγούδια. Εδώ έχουμε όλη την ελληνική ανθολογία και θα λέμε όλα τα τραγούδια που πιστεύω με αυτόν τον τρόπο θα πιάσουμε όλο τον κόσμο. Δηλαδή
δεν θα είναι ένα πράγμα, είναι ένα μοντέρνο πράγμα. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε λίγο πιο μπροστά από αυτό που παίζεται τώρα εδώ. Μου λέγατε πριν ότι θα είσαστε ευχαριστημένος και ικανοποιημένος αν στο μαγαζί αυτό δεν κάθεται κανείς. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Όσοι θα είναι μέσα στο μαγαζί, από λίγο σε πολύ θα χορέψουν όλοι. Μικροί, μεγάλοι, και είναι ένα μαγαζί που δεν σε περιορίζει αν είσαι νέος ή αν είσαι πιο μεγάλος. Αρκεί να είσαι τύπος μποέμ. Πιστεύω ότι είναι γι' αυτό τον κόσμο που τους αρέσει η διασκέδαση και δεν είναι μίζεροι. Δηλαδή, αν είσαι σε ένα είδος μουσικής ανήκεις, και εκεί θα σε πιάσουμε ακόμα, πώς να σου το πω. Είμαστε για όλα τα γούστα. Το όνομα μας έκανε εντύπωση. Argy's Club. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι με κάποιο φίλο που μιλούσαμε και ψάχναμε να βρούμε το όνομα του μαγαζιού. Μου λέει, εσύ, εσένα σε ξέρουν και οι πέτρες ακόμα. Γιατί δεν δίνεις το όνομά σου στο μαγαζί? Και έτσι αποφάσισα και το έβγαλα Argy's Club. Δηλαδή, το κλαμπ του Αργύρη. Και δεν εννοώ κλαμπ μόνο για τη διασκέδαση. Εννοώ κλαμπ μια ομάδα φίλων που θα είμαστε όλοι εδώ. Και έτσι βγήκε το Argy's Club. Στην αρχή δυσκολεύτηκα, ξέρεις, λιγάκι ζορίστηκα, αλλά λέω τι έγινε, η μισή ντροπή δική μου, η μισή αυτή που θα τα ακούσουν. Και έτσι έδωσα το όνομά μου. Είναι η πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια που έχω στη διασκέδαση που έβαλα κι εγώ ένα δικό μου όνομα. Νομίζω μετά από τόσα χρόνια το δικαιούστε. Πού βρισκόμαστε τώρα εδώ? Είμαστε στο Argy's Club, στην καρδιά της Γλυφάδας, Ζησιμοπούλου και Μεταξά, και πιο συγκεκριμένα Ζησιμοπούλου 9, στον πρώτο όροφο. Θα είμαστε προσωρινά 2 μέρες ανοιχτά, Παρασκευή και Σάββατο. Τις επόμενες 2 εβδομάδες θα ανοίξω και την Κυριακή απόγευμα και μετά από 1 εβδομάδα θα ανοίξω και την Πέμπτη. Εμείς ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή αρχή και με μεγάλη μας χαρά θα έρθουμε να διασκεδάσουμε κι εμείς μαζί σας. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ.